Σήμερα και προ ημερησίας διάταξης θα θέλαμε να θίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι φλέγον. Δεν πρόκειται να συζητηθεί σήμερα ως κύριο θέμα. Θα το φέρουμε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με περισσότερα στοιχεία. Απλά θα θέλαμε να κοινοποιήσουμε το γεγονός ότι το τμήμα της πολεοδομίας της Κοζάνης έχει, η κατάσταση μάλλον στο τμήμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είναι πια η υποστελέχωση έχει χτυπήσει όλη την υπηρεσία σε βαθμό που να μην μπορεί να λειτουργήσει, σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα με τους πολίτες που έρχονται να εξυπηρετηθούν και δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν λόγω ακριβώς της υποστελέχωσης και της πίεσης που νιώθουν ψυχολογικά οι υπάλληλοι συνάδελφοι. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε αυτούς από καταγγελίες. Η στήριξη που μπορούμε να τους παρέχουμε είναι πολιτική μόνο, αλλά θα θέλαμε να υπάρξει και μια κατανόηση από τον κόσμο, γιατί προσπαθούμε να βρούμε λύση προφανώς. Και την επόμενη φορά που θα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να κοινοποιήσω στους πολίτες της Κοζάνης να δείξουν κάποια κατανόηση σε σχέση με το ζήτημα της πολεοδομίας. Η πληθώρα των αιτημάτων και καταγγελιών είναι πια απίστευτη. Οι διαδικασίες προχωρούν πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα αναγκαστούμε να πάρουμε και μέτρα. Θα τα ανακοινώσουμε και ένα από αυτά ενδεχομένως να είναι και το περιοδικό κλείσιμο της πολεοδομίας. Περιοδικό, όχι μόνιμο, αλλά για λόγους καθαρά να εξυπηρετήσουμε, να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις οι οποίες έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Είναι γνωστό βέβαια ότι αυτό προήλθε κυρίως από την ενδοδημοτική κινητικότητα που προέκυψε το καλοκαίρι. Μας έφυγαν από την πολεοδομία 5 στελέχη τα οποία στήριζαν στην ουσία την υπηρεσία και εξ αυτού προκύπτει και το γεγονός ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης πια των πολιτών. Να σας πω ενδεικτικά δύο νούμερα. Το 2010, υπήρχαν 12 μηχανικοί για Καποδοστριακό Δήμο και 2 διοικητικοί. Αυτή τη στιγμή είναι 6 μηχανικοί και ένας διοικητικός για Καλλικρατικό.